Από τη μια οι τεράστιες σουρές τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου και από την άλλη παράσταση διαμαρτυρίας από τους συμβασιούχους αρχαιοφύλακες, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες, με τους ίδιους να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Κάνουμε σήμερα μια στάση εργασίας, η οποία καλύπτεται από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, διότι έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε από το Μάιο και μέχρι σήμερα είμαστε απλήρωτοι. Αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουμε καμία διαβεβαίωση από το Υπουργείο ή την υπηρεσία μας για το ποιο ποσό θα καταβληθεί τότε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το θέμα των πληρωμών. Όλοι οι άνθρωποι πλέον μετά από μια περίοδο κορονοϊού και μια περίοδο ανεργίας, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το προς το ζήν, έτσι. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν καν να μεταβούν στη δουλειά τους, λόγω του οικονομικού προβλήματος, από εκεί πέρα αυτό τα λέει όλα, δηλαδή τα δέοντα πλέον. Ναι, αλλά σε αυτό το βαθμό ποτέ δεν έχει συμβεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στις υποχρεώσεις μας. Καθολική ήταν η συμμετοχή των συμβασιούχων στην τρίωρη στάση εργασίας στους αρχαιολογικούς χώρους του νομού Ηρακλείου, με τους ίδιους να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στην περίπτωση που δεν καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους. Αυτό που θέλουμε είναι επιτέλους να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είναι μια πάγια τακτική όσον αφορά στην πληρωμή μας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Πολλοί συναδελφοί μου δεν έχουν ούτε κάτι άλλο πίσω για να τους στηρίξει και να υποστηρίξει αυτό το κομμάτι. Όχι απλά δανεικά. Το τι χρέος έχει υπάρξει από τη στιγμή νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Κυριολεκτικά δεν έχουν τη βενζίνα για να έρχονται στη δουλειά. Του συμπαραστεκόμαστε σε όλα. Ήμουν αποφασισμένο να κλείσει ο χώρος και εδώ και στη Φεστό και στη Γόρτινα. Απλά δεν μας καλύπτει το σωματείο μας. Είναι όλοι οικογενειάρχες και είναι απλήρωτοι. Τα χρήματα έχουν βγει. Που έχουν σκαλώσει, κανένας δεν ξέρει. Εγώ θέλω να καταγγείλω για κάτι που έγινε σήμερα. Ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού πήρανε τηλέφωνο τους αρχιφύλακες και τους απειλήσανε σε όλους τους χώρους ότι εάν κλείσουν τους χώρους θα περάσουν πειθαρχικό για διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, να απειλούνται εργαζόμενοι σε βάρος εργαζομένων που δεν έχουν πληρωθεί. Το δικό του μήνυμα προς το Υπουργείο στέλνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Καλούμε το Υπουργείο να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις τους, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. Και μάλιστα θα έρθει η κατάσταση που θα αναγκαστεί κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι λόγω έλλειψης προσωπικού ακόμη και να κλείσουν. Την ευθύνη όμως σίγουρα δεν θα την έχουν οι εργαζόμενοι και εμείς. Θα την έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και η ίδια Υπουργός. Αν και προσλήφθηκαν από τις αρχές Μαΐου, οι περισσότεροι δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους από το Υπουργείο Πολιτισμού με αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους να λειτουργούν όπως σημειώνουν, χάρη στο φιλότιμο των συμβασιούχων, οι οποίοι μαζί με τους μόνιμους υπαλλήλους επιτελούν ένα σημαντικό έργο. Δεν είμαστε σίγουροι ποια είναι η δικαιολογία. Αυτό που ακούγεται είναι ότι το Υπουργείο είναι υποστελεχωμένο, οπότε δεν μπορούν να μας πληρώσουν, αλλά δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι αν η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου έστειλε την κατάλληλη στιγμή τα χαρτιά μας, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πληρωμές μας. Είναι αδιανόητο, είναι ανάλγητο, είναι εντελώς απαράδεκτο 4 μήνες να είναι απλήρωτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό κάτω από δύσκολες αντίξωες συνθήκες και λόγω πανδημίας και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Σήμερα καταθέσαμε μία ερώτηση 37 βουλευτές. Για ανευθυνότητα αλλά και ανικανότητα του επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνουν λόγο με κοινή ανακοίνωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χάρης Μαμουλάκης και Νίκος Ιγουμενίδης, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στο πλευρό των απλήρωτων αρχαιοφυλάκων.